Η κόντρα ευνοεί τον Αλεξανδρόπουλο και τώρα άνοιγμα για τον Φορτούνη με τον Κίνη να ανεβαίνει. Ο Φορτούνης δοκιμάζει το σούτ στην αγκαλιά του Κοτάρσκι. Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι. Κοτάρσκι, ο Έσε κατέβασε για τον Ελκαμπή. Αφήνει στον Φορτούνη. Ποιος περνάει στην περιοχή, πάσα για τον Ποντένσε. Η απόκρουση από τον Κοτάρσκι. Η φάση δεν έχει τελειώσει. Πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Κροάτη goalkeeper του Πάοκα. Αυτή που είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία του Ολυμπιακού με τον Ντάνιελ Ποντένσε. Τελείω σέρβος. Κεφαλιά από τον Ροντινέη. Μπάλα πήρε ύψος. Μεϊτέ και πάλι για τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Που γεμίζει ξανά. Κοντά στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μπάμπα κατεβάζει για τον Κουλιεράκη. Άστοχο το σούτ από τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη στο 26. Ενώ ο Μπάμπα σημαδεύει στον κενό χώρο τον Ζίβκοβιτς. Τρέχει να καλύψει ο Κίνη. Ο Ζίβκοβιτς σουτάρει μπαλάουτ. Δυνατές μονομαχίες και τώρα ο ΠΑΟΚ στην επίθεση με τον Βραζιλιάνο. Ποιος θα αφήσει για τον Μπάμπα. Το γύρισμα για τον Ζίβκοβιτς, η απόκρουση του Πασχαλάκη. Η μπάλα στα δίχτυα, 0-1. Ο ΠΑΟΚ στο 38 ανοίγει το σκορ με τον αρχηγό του, τον Αντρία Ζίβκοβιτς. Έπειτα από αυτήν την ενέργεια από την αριστερή πλευρά και την παράλληλη παλιά του Μπάμπα, ο Ζίβκοβιτς με το αριστερό δεν μπορεί να αντιδράσει εκεί. Ο Πασχαλάκης που βρίσκει την μπάλα με το αριστερό χέρι αλλά την στέλνει στην ουσία στην εστία του για το 0-1. Πάσα προς τον Μπράντον Τόμας, παρέμβαση του Πορόσο, πέναλτι δείχνει ο Σλάγκερ στο 54 σε επανάληψη. Ο Πορόσο με τον Μπράντον Τόμας πέφτουν στο έδαφος. Ο Σλάγκερ έδειξε την λευκή βούλα. Σφυρίζει ο Σλάγκερ, έτοιμος ο Ισπανός, εκτελεί 0-2. Ο ΠΑΟΚ πετυχαίνει και δεύτερο γκολ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Αυτή τη φορά από την λευκή βούλα με τον Μπράντον Τόμας να ευστοχεί απέναντι από τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Ζίβκοβιτς. Μένει ο σέρβος, θα περάσει για τον Μούργκ, το σούτ, μάλλον η πάσα για τον Μπράντον Τόμας. Μένει κατεβασμένη σημαία, 0-3, ο ΠΑΟΚ στο 65 αυξάνει την διαφορά από την ασίστ του Τόμας Μούργκ. Σκόρερ και πάλι ο Μπράντον Τόμας. Σε μια φάση που ξαναβλέπουμε. Το τρίτο τέρμα της ομάδας του Ρασβάν Λουτσέσκου με τον Ολυμπιακό που δεν έχει καταφέρει ακόμα να αντιδράσει. Φιλοξενούμενοι δημιουργούν αυτήν την πολύ σημαντική, πολύ μεγάλη διαφορά. Σάστρε. Ο Ισπανός αλλάζει με αυτήν την διαγώνια μπαλιά για τον Μούργκ. Παίρνει ο Κωνσταντέλιας. Συνεργασία με τον Μπράντον Τόμας. Η πάσα και πάλι για τον Κωνσταντέλια που απέφυγε τον Πασχαλάκη. Πατάει για το 0-4. Θρίαμβος του ΠΑΟΚ με τον Οσδόεφ να σκοράρει από μία εκπληκτική ενέργεια του Γιάννη Κωνσταντέλια. Προφανώς θα υπάρξει και εξέταση από τον VAR για το ξεκίνημα της φάσης αλλά και για την εξέλιξή της. Είδε πως προλαβαίνει ο Κωνσταντέλιας τον Πασχαλάκη. Τα κουνάκια για τον Οσδόεφ σε κενή εστία κάνει το 0-4. Και αντίδραση του Ντιέγκο Μαρτίνεθ. Και εδώ θα ξαναδούμε την φάση του τέταρτου τέρματος από την ανάπτυξή της. Αυτή την βαθιά μπαλιά με στόχο τον Μούργκ. Είδαμε και τις γραμμές. Πάσα για τον Κωνσταντέλια που συνεργάζεται με τον Μπράντον Τόμας. Και από εκεί και πέρα η ολοκλήρωση. Κεφαλιά από τον Κετζιόρα. Κατέβασε ο Φορτούνης, Καμαρά το σούτ πάνω στον Γιόβετιτς. Επιμένουν οι Ερυθρόλευκοι και πάλι με τον Κώστα Φορτούνη. Μπάλα στα δίχτυα. Μειώνει ο Ολυμπιακός με τον γκολ του Κώστα Φορτούνη στο 86. Εδώ ξανά η κεφαλιά από τον Κετζιόρα. Το κατέβασμα της μπάλας. Ένα σούτ του Καμαρά. Στην συνέχεια η μπάλα φτάνει και πάλι στον αρχηγό του Ολυμπιακού.
που με πολύ φάλσο στέλνει την μπάλα στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Ντομινίκ Κοτάρσκι και στα δίχτυα 1-4 το σκορ. Πάσα για τον Ροντινέι. Κάνε κίνηση ο Σκάρπα. Βραζιλιάνος σεντράρι. Κεφαλιά του Σολμπάκεν, η μπάλα out. Και πάλι ο Κώστας Φορτούνης. Γιόβετιτς. Παίρνει ο Μασούρας και πάλι ο Φορτούνης. Ψάχνει χώρο για το σούτ του, επιχειρεί. Η απόκρουση από τον Κοτάρσκι. Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων και πάλι ο Κροάτης στερεί τον γκολ, αυτή τη φορά από τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Δείτε πώς. Θα προλάβει ο Φορτούνης. Και πάλι μια αντίπαλο τον Σάστρε. Το γέμισμα του Κώστα Φορτούνη. Κεφαλιά και τον γκολ από τον Μασούρα. Στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Ολυμπιακός μειώνει σε 4-2. Και προφανώς θα ήθελε να συμβεί αυτό σε μια διαφορετική συγκυρία, αλλά ο Κώστας Φορτούνης γράφει ιστορία, γίνεται ο πρώτος στην ιστορία του Ολυμπιακού σε ασίστ, φτάνει τις 96 και ξεπερνά έναν θρύλο της ομάδας, τον Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς. Παλιά κρυφίας. Γυριστή κεφαλιά από τον Γιώργο Μασούρα για το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων.